Well, I have to say that was a fine evening. Γενιά πια έκλεισε. Ζήσαμε εκπληκτικά παιχνίδια που θα τα θυμόμαστε καιρό. Έχω δει τις τελευταίες μέρες δεκάδες λίστες σε διάφορα site ή σε βίντεο για τα καλύτερα παιχνίδια της γενιάς. Αρκετός κόσμος θα παρακολουθεί με την ελπίδα αν το αγαπημένο του παιχνίδι μέσα στο top 10 ενός γνωστού YouTuber ή αρθρογράφου. Αυτό συμβαίνει γιατί σε μια εξελιγμένη κοινωνία, το κάθε άτομο όταν βλέπει κάτι που αγαπάει να γνωρίζει αποδοχή από άλλα άτομα, το κάνει να νιώθει καλύτερα γιατί εσωματώνεται σε μια κοινωνική ομάδα. Για παράδειγμα, θα νιώσει καλύτερα όταν ένα άτομο που σέβεσαι θα θεωρεί μεσένα τυχή ταινία ως την καλύτερη που έχει βγει ποτέ. Η λατρεία σε κάτι βοηθάει τη συναναστροφή των ανθρώπων που είναι βασικό γρανάζι κοινωνίας. Βρισκόμαστε όμως σε μια εποχή που είναι αποφασισμένο από πριν αν κάτι θα είναι καλό ή όχι. Και για κάποια παιχνίδια με ένα απλό teaser θα διαβάζουμε ότι θα αλλάξουν όχι μόνο το gaming αλλά και την ανθρωπότητα. Θα είναι μέσα στη λίστα αυτά τα παιχνίδια και αν τυχόν κάτι δεν σου άρεσε και δεν το θεωρήσεις το καλύτερο που έχεις παίξει θα βρεθεί στο περιθώριο. Παιχνίδια όμως που ξεχώρισαν γιατί πράγματα ήταν καλά και πολλές φορές καλύτερα από AAA πολυδιαφημισμένα παιχνίδια, δεν θα τα βρεις σε αυτές τις λίστες. Όταν λοιπόν βρεθείς σε μια παρέα να πεις ότι το χι παιχνίδι που έχεις παίξει το θεωρείς τα κορυφαία, θα σε κοιτάνε όλοι με απορία και θα πρέπει να εξηγήσεις το γιατί. Το Kingdom Come Deliverance είναι ένα παιχνίδι που κοιτάει στα ίσια παιχνίδια με δεκαπλάσιο budget. Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν το δείτε σε καμία λίστα για τα καλύτερα της γενιάς. Η Warhorse για μένα ήταν το κρυφό διαμάντι που είδαμε. Από το 0 λοιπόν και χωρίς καμία διαφήμιση, κοίταξε στα ίσια μεγαθύρια και κατάφερε να κάνει 3 εκατομμύρια πωλήσεις. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω γιατί είναι τόσο καλό παιχνίδι και γιατί το αξίζει παραπάνω αναγνώριση. Ελπίζω στο τέλος του βίντεο να σας έχω πείσει να ασχοληθείτε μαζί του. Ή μπορεί να σας καταφέρω να παραδώσω τα αισθήματα που μου έδωσε το παιχνίδι και να κάνω ένα Kingdom Come Delivery. Πριν αναλύσω περαιτέρω γιατί είναι τόσο καλό παιχνίδι το Kingdom Come Deliverance, θέλω να σας πω πώς το γνώρισα. Έπεσα τυχαία πάνω στο YouTube και αμέσως με τράβηξε. Με μια γρήγορη ματιά είδα ότι αφού είχε κυκλοφορήσει εδώ και ένα μήνα, πολλά ελληνικά μέσα καθώς και ξένα δεν ασχολήθηκαν μαζί του. Όσοι είχαν ασχοληθεί όμως μαζί του το θεώρησαν ως ένα κρυφό διαμάντι. Η περιέργεια μου μεγάλωσε και έτσι έψαξα παραπάνω. Να προχωρήσω ένα μήνα μετά που είχα τερματίσει το παιχνίδι κατάλαβα κάτι. Για 2 ώρες να μιλάς δεν σου φτάνουν καθώς είναι σε όλα του τόσο πλούσιο. Ξαναγυρνάμε λοιπόν πίσω. Έβλεπα ένα παιχνίδι στο μεσαίωνα χωρίς ξόρκια, μαγείες ή κάποια εξωτικά. Βασίζεται σε πραγματική ιστορική εποχή στην περιοχή της Βοημίας ή να την πούμε σημερινή Τσεχία. Τα περισσότερα πρόσωπα που βλέπετε εκεί είναι υπαρκτά και ως το τέλος του παιχνιδιού θα έχετε μάθει με έναν υπέροχο τρόπο για μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορικές εποχές. Κυκλοφόρησε το 2018 και η Warhorse με περίσσιο τσαμπουκά μπήκε στις καρδιές μας και μάλλον θα μείνει για καιρό. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. Πάμε να μιλήσουμε για την ιστορία λοιπόν και συγκεκριμένα για το setting. Βρισκόμαστε στο 1403 και από την αρχή σου εξηγεί ότι η Βοημία είχε μια χρυσή εποχή με τον βασιλιά Κάρολο τον 4ο. Το βασίλειό του περνά στο γιο του Βεντεσλάβο, που από ιστορικές πηγές αναφέρεται ως κατώτερος των περιστάσεων. Η ανικανότητά του να ακολουθεί στα χνάρια του πατέρα του οδηγούν τον αδερφό του Σιγισμούδο, ο οποίος είναι βασιλιάς Ουγγαρίας, να εισβάλλει στη Βοημία. Και εδώ ξεκινά η ιστορία μας. Αναλαμβάνει το ρόλο του Χένρι, γιος ενός σιδηρουργού. Το όνειρό του είναι να καλύψει τον κόσμο, να γίνει ξακουστός πολεμιστής, ήρωας πολέμου και να γράφονται μπαλάδες για αυτόν. Κατάγεται από μια μικρή και φτωχή οικογένεια που έχει μόνο τα απαραίτητα για να ζήσει. Δεν είναι εκλεκτός όπως συνηθίζουμε να βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια ή να έχει κάποιο ταλέντο. Η εμπειρία του με το σπαθί δεν είναι καθόλου καλή και προσωπικά εγώ θα τη χαρακτήριζα και λίγο κωμική. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Αφού φέρουμε εις πέρα στις δουλειές που αναθέτει ο πατέρας μας και ζήσουμε ένα καυγά που είχε αστεία κατάληξη, βλέπουμε ότι ο Χένρι δεν είναι μόνο άχρηστος και με το σπαθί, αλλά και με τις γροθιές. Το χωριό του Χένρι δέχεται επίθεση. Υπεύθυνος για αυτή την επίθεση είναι ο Σιγισμούδος, όπου τα στρατεύματά του με επικεφαλή το Sir Magvard von Olitz λελατούν το χωριό του Χένρι. Σε αυτή την επίθεση βλέπει τους γονείς του να σκοτώνονται μπροστά στα μάτια του με βάναστο τρόπο.
Στη συνέχεια, με αρκετή τύχη, καταφέρει να ξεφύγει και εδώ ξεκινά η ιστορία μας. Για να σας προλάβω, μπορεί η θεωρία του παιχνιδιού να έχει ως βασικό πυλώνα την εκδίκηση, καταφέρνει όμως να ξεδιπλωθεί αριστουργηματικά και θα δείτε την πολιτική να επηρεάζει την ιστορία του παιχνιδιού. Η γραφή όλου του παιχνιδιού πραγματικά είναι εντυπωσιακή, όπως απαιτεί ένα RPG που σέβεται το κοινό του. Η πλοκή του σε κρατάει και θες να ζεις τα πάντα που σου προσφέρει το παιχνίδι. Στις 100 ώρες που μου πήρε, συνάντησα μόνο μια μικρή κοιλιά περίπου στη μέση και το παιχνίδι τότε παίρνει γρήγορα τα πάνω του και μας χαρίζει ένα εκπληκτικό φινάλε που μας αφήνει πόνοια για κάποια συνέχεια. Όπως ένα σωστό και ορθόδοξο RPG, θες το παιχνίδι να μην τελείως γραμμικό και να σου προσφέρει κάποιες διακλαδώσεις. Πληροφοριακά να σας πω ότι αν συλληφθείτε στην αρχή του παιχνιδιού και το χωριέσεις δεχτεί επίθεση και η φυλακή θα πιάσει φωτιά, τότε θα δείτε του τίτλου τέλους. Η ιστορία στην RPG είναι το α και το μέγα. Και όπως είπα, θες οι αποφάσεις σου να καθορίζουν την πορεία του παιχνιδιού. Να σκέφτεσαι με τις ώρες ποια θα είναι η σωστή απόφαση και τι επιπτώσεις θα έχει. Στο παιχνίδι αυτό δεν έχουν σημασία μόνο οι αποφάσεις σου, αλλά και ποιος είσαι. Τι εννοώ με αυτό λοιπόν? Αν έχεις στερήσει ολόκληρα χωριά, ο κόσμος θα σε φοβάται. Αν είσαι εξακουστός για την τιμιότητά σου και έχεις κάνει καλές πράξεις, όλος ο κόσμος που σε βλέπει στον δρόμο θα σε χαιρετάει με σεβασμό. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass! This is all good, clean, fun! Το παιχνίδι αφήνει εσένα να χτίσει ο χαρακτήρα σου. Μπορεί να γίνει αλκοολικό και το αλκοόλ πριν μια μάχη να είναι απαραίτητο, να γίνει ρήτορα και να κερδίσει τι μάχε μόνο με τη γλώσσα σου, να είσαι ο φόβο και ο τρόμο τη βοημία ή να είσαι ένα έντιμο πολεμιστή. Αν το social skill σας είναι ψηλό, όπως είπα, μπορείτε να τερματίσετε το παιχνίδι χωρίς να σκοτώσετε κανέναν. Σας δίνει τη δυνατότητα το παιχνίδι να το παίξετε εσείς όπως θέλετε ή γουστάρετε. Και για να κλείσω την ιστορία, μη φοβάστε επειδή είναι μεγάλο και θα κουραστείτε. Ένα από τα λάθη του Witcher 3 ήταν ότι από τις πρώτες ώρες σε βομβάρδιζε με χιλιάδες ονόματα και κάπου έχανε την μπάλα και ας είχες παίξει και τα προηγούμενα παιχνίδια. Εδώ το παιχνίδι παίρνει το χρόνο του και σε σωματώνει ομαλά και οργανικά στον κόσμο του. Πληροφοριακά να σας πω ότι θα δείτε τους τίτλους αρχής μετά από 6 ώρες. Ένα στοιχείο που κάνει ορισμένα RPG να ξεχωρίσουν είναι τα side quest. Δεν τα θες μόνο για να πάρεις παραπάνω XP ή κάποιο νέο όπλο. Θες να υπάρχει μια καλή γραφή και να έχουν ενδιαφέρον. Δεν θα δείτε side quest όπως το Valhalla που κυνηγάτε μια γάτα για 5 δευτερόλεπτα ή να πουλήσετε 5 βέλη σε μια γυναίκα. Εδώ πέρα κάθε δευτερεύουσα αποστολή έχει αρκετό ενδιαφέρον και έχουν σχέση με την κεντρική ιστορία ή σου παρέχουν με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο πληροφορίες για το πώς ζούσαν το 1403 ή τι συνήθειες είχανε. Όπως και με την κεντρική ιστορία θα βρούμε και εδώ πέρα διακλαδώσεις. Σε πολλά side quest το παιχνίδι δεν συγχωρεί και μπορείτε να τα χάσετε. Σε μια αποστολή πρέπει να ακολουθήσω κάτι γυναίκες που θα κάναν μια τελετή. Μετά από 2 αποτυχημένες προσπάθειες, καθώς το stealth μου ήταν πάρα πολύ κακό, με κατάλαβαν και έχασα την αποστολή. Μπορείτε και εδώ να τελειώσετε μια αποστολή με όποιο τρόπο θέλετε. Στο Red Dead υπήρχε μια γραμμικότητα. Έπρεπε να κάνει συγκεκριμένα βήματα για να τελειώσει μια αποστολή. Και κάπου εκεί χάθηκε λίγο μαγεία μου σε αυτό το παιχνίδι για μένα. Κρατήστε το παράδειγμα του Red Dead, γιατί πολλά πράγματα που είδατε YouTubers να ουρλιάζουν και να λένε πόσο πρωτοποριακό είναι, το Kingdom Come τα έκανε πολύ καλύτερα. Εδώ το παιχνίδι δεν σε περιορίζει και μπορείς να κάνεις με όποιο τρόπο θες μία αποστολή. Στο τέλος ημέρας που θα τερματίσετε το Kingdom Come Deliverance θα νιώσετε ένα τεράστιο κενό και ο πήχης που έχετε για ένα παιχνίδι που βασίζει την ιστορία θα ανέβει πάρα πολύ. Greetings, Lord of Tomberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? Πάμε να μιλήσουμε για τον πρωταγωνιστή του παιχνιδιού. Ο Χένρι είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας και θα τον λατρέψετε αμέσως. Έχει καυστικό χιούμορ, είναι ονειροπόλος και μετά τον βίαιο θάνατο γονιών του, το μίσος ριζώνει μέσα του. Την πορεία του εσείς θα τη χαράξετε και εσείς θα αποφασίσετε την εξέλιξη του χαρακτήρα του. Όλες οι ατάκες του είναι καλογραμμένες και σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν θα συναντήσει ατάκες του Χένρι που γράφτηκαν στο πόδι.
Ο Τόμι Μακέι που ανέλαβε το voice-over του Χένιρ πραγματικά έκανε εξαιρετική δουλειά και θα ήθελα να το δω και σε άλλα παιχνίδια, καθώς η βαριά του φωνή ξεχωρίζει όσα χρόνια και περάσουν δεν ξεχνιέται. Όσο για τους υπόλοιπους χαρακτήρες, η ποιότητά τους συνεχίζει να είναι σε ψηλά επίπεδα. Κάθε χαρακτήρας πραγματικά έχει έναν ρόλο στο παιχνίδι. Θα τους λατρέψετε και το παιχνίδι και εδώ παίρνει το χρόνο του για να τους μάθετε. Το ταξίδι του Χένρι είναι μεγάλο και οι χαρακτήρες που θα βρεθούν στον δρόμο σας, ο καθένας θα δώσει μια ξεχωριστή νότα. Από το δολοφονικό βλέμμα του Σερ Μακβάρτ Βον Όλιτς και μέχρι το ήρεμο αποφασιστικό βλέμμα του Σερ Ράτζικ Κόμπιλα. Sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το καλύτερο σημείο του παιχνιδιού και φυσικά είναι το gameplay του. Στου Warhorse πραγματικά ξεπέρασαν τον εαυτό τους και για μένα το καλύτερο first person melee σύστημα που είδαμε σε αυτή τη γενιά. Θα μου πει κάποιος ότι υπάρχει και το Dishonored. Σαφώς και το Dishonored έχει εξαιρετικό σύστημα, αλλά παιδιά η ποικιλία του Kingdom Come είναι αξιοπρόσεκτη. Καταρχάς, για να αποδώσουν όσο περισσότερο ρεαλισμό γίνεται, προσέλαβαν ξυφομάχους οι οποίοι με τη σειρά τους δούλεψαν στα animation και παρήχαν πληροφορίες για τη μάχη τότε. Η μάχη είναι 100% ρεαλιστική και αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα του παιχνιδιού. Πριν αναλύσω περαιτέρω, θέλω να σας πω να ξεχάσετε παιχνίδια τύπου For Honor που ένα σαμουράι με δύο χτυπήματα τσάκιζε ένα βαριά οπλισμένο υπότι. Εδώ για να χτυπήσετε κάποιον πάνω στη μάχη, πρέπει να το διαβάσετε γρήγορα, να δείτε ποιο είναι το ρωτό του σημείο και να το χτυπήσετε εκεί. Για παράδειγμα, αν δείτε ένα πολεμιστή που δεν έχει πανοπλία στο θώρακα, αν το χτυπήσετε εκεί θα έχει τη μεγαλύτερη ζημιά. Μη σας φοβίζει όπως σας το λέω, πραγματικά το σύστημα μάχης είναι απολαυστικό και όσο βουνό σας φανεί στην αρχή, μετά από λίγες ώρες θα το πέσει στα δάχτυλα. Όπως είπα, ο Χένρι έχει πολύ κακή σχέση με το να κρατάει ένα σπαθί και να καταφέρει να γίνει καλός χρειάζεται εξάσκηση, όπως και εσείς. Το παιχνίδι σου δίνει από την αρχή πολλούς τρόπους για να εκπαιδευτείς. Ο καλύτερος τρόπος είναι στην αρένα με κάποιο εκπαιδευτή. Μπορείτε να διαλέξετε με όποιο όπλο θέλετε να εκπαιδευτείτε. Θα δείτε διαφορές να παλεύετε με τσεκούρι, σπαθί ή δόρυ. Το τσεκούρι για παράδειγμα έχει καλύτερο damage όμως είναι πιο αργό από ένα σπαθί. Με το δόρυ αντίστοιχα είναι βολικός να χτυπάτε αντιπάλους που καβαλάνε άλογα. Εγώ προσωπικά διάλεξα το σπαθί και λάτρεψα τα animations του. Μπορείτε να χτυπήσετε κάποιο μεγαλύτερη δύναμη με το slash ή να του κάνετε ένα απλό stamp που είναι πιο γρήγορο. Ο ρεαλισμός του παιχνιδιού δεν σταματάει εδώ. Αν βρεθείτε αντιμέτωπος με 7 εχθρούς, τα πράγματα όπως και στην αληθινή ζωή είναι αρκετά δύσκολα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δει τον παίχτη σας να μεταμορφώνεται στο κράτος και με δύο κουμπιά να θερίζει ολόκληρη πόλη. Το σύστημα μάχης του είναι απαιτητικό και πάρα πολύ ζώρικο στην αρχή. Μη σας αποπάρει. Αν αποτύχει το παιχνίδι, σου δίνει τη δυνατότητα με πολλούς τρόπους να γλιτώσεις. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση όταν γυρνάς σε μια περιοχή που σε είχαν σαπεί στο ξύλο να τους πας έτσι απλά τα κόκαλα. Είχα να νιώσω τέτοια επιβράβευση σε παιχνίδι από όταν τερμάτισα το Bloodborne που ήταν το πρώτο μου Soulsborne παιχνίδι. Γενικά πάρτε το χρόνο σας και όταν κατανοήσετε το πώς δουλεύει θα εθιστείτε και δεν θα μπορείτε να σταματήσετε να σφάζετε. Αν γουστάρτε να παίζετε με τόξο, τα πράγματα και εδώ πέρα είναι πολύ δύσκολα. Όπως και με το σπαθί θα πρέπει ο Χένρι και εσείς να γίνετε καλύτεροι. Δεν υπάρχει κανένα στόχος και εσείς θα πρέπει να υπολογίζετε πόσο ψηλά να στοχεύσετε ώστε να το χτυπήσετε. Σαν την πραγματική ζωή και πάλι. Δεν θα χτυπήσετε έναν εχθρό που είναι στα 30 μέτρα κρατώντας ο τόξο σε ευθεία. Και πάλι όπως σας είπα, μη σας φοβίζει. Με το που το καταλάβετε θα νιώσετε σαν ένας άλλος Λέγκολας. Και για να κλείσω με το σύστημα μάχης. Είναι απαιτητικό. Εγώ στις πρώτες ώρες τα βρήκα σκούρα και με σφάζαν όλοι πολύ εύκολα. Δεν τα έβαλα κάτω. Έλεγα δεν παίζει να είμαι τόσο άχρηστος. Έκατσα και δούλεψα αρκετά στο παιχνίδι. Η επιβράβευσή του είναι απολαυστική. Και όταν με τον καιρό θα γίνετε ένας καλός πολεμιστής, δεν θα μπορείτε να αφήνετε το χειριστήριο κάτω. I miss you very much. You'll be fine. We're proud of you. For what? Let you down. I lost the sword.
I let that bastard get away. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could have done to save us. Το Kingdom Come Deliverance σου δίνει δυνατότητα να πειραματιστείς. Μπορείς να κινηθείς εσύ όπως πραγματικά θέλεις και με όποιο τρόπο και να διαλέξεις, το παιχνίδι θα σε επιβραβεύσει. Θες να πας σε ένα camp που είναι μπόλικη εχθρή εκεί? Το να ορμήσεις μόνο σε ένα camp στα αρχικά level είναι αυτοκτονία. Μπορείς όμως να το παίξεις έξυπνα και να τους ξεπαστρέψεις όλους χωρίς να αποκτήσεις μια γρατζουνιά. Μπορείς να πας και να κλέψεις τα βέλη ώστε οι τοξότες να είναι άχρηστοι. Και επειδή το παιχνίδι βασίζεται στο ρεαλισμό, οι NPC έχουν τον κύκλο τους. Θα φάνε μια συγκεκριμένη ώρα και το βράδυ θα κοιμούνται περισσότεροι, με κάποιους από αυτούς να φυλάνε σκοπιά. Μπορείς να πας και να δηλητηριάσεις το φαγητό τους και να τους δεις όλους σιγά σιγά να πεθαίνουν. Η πιο εύκολη λύση που προτιμούσα εγώ ήταν να πηγαίνω το βράδυ μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και τους σκότωνα ένα-ένα στα κρυφά. Σας δίνει τα εργαλεία για τα πάντα και εσείς διαλέγετε απλά το πώς και το τι. Σε πολλά σημεία του παιχνιδιού η μάχη είναι δύσκολη και θα πρέπει να κινηθείτε πάρα μα πάρα πολύ έξυπνα. Άμα δείτε έναν εχθρό που με δύο χτυπήματα σας βάζει κάτω, μπορείτε να πάτε κρυφά και να το σκοτώσετε πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Κάθε πασοκικό RPG πρέπει να έχει αρκετά skills που το καθένα να προσφέρει κάτι ξεχωριστό, να συνεισφέρει στο παιχνίδι και να μην είναι καθόλου μα καθόλου ασήμαντο. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα skills που και εδώ κατάφεραν να πετύχουν κάτι πρωτοποριακό. Αρχικά υπάρχει skill για αλκοόλ. Όσο καλύτερο skill έχετε, τόσο αντέχεις περισσότερο το ποτό. Το ποτό μπορεί να σε βοηθήσει σε μάχες και όταν φτάσει ένα level να έχεις καλύτερο social skill. Προσοχή όμως και μην το παρακάνετε με το αλκοόλ, αλλιώς ο Henry δεν θα μπορεί να κάνει βήμα χωρίς να πιει. Υπάρχει το διάβασμα που είναι αρκετά σημαντικό. Στην αρχή ο Henry δεν ξέρει να διαβάζει καθόλου, οπότε σημαντικές συνταγές για αλχημία ή κάποιο γράμμα δεν θα μπορείτε να τα διαβάσετε. Στην αρχή θα βλέπετε κάποια αστεία σύμβολα στο χαρτί και με τον καιρό θα βγάζετε νόημα με τις λέξεις, αλλά θα φαίνεται ότι τα έγραψε κάποιος με δυσλεξία. Το διάβασμα είναι απαραίτητο, καθώς αν το συνδυάσετε με το skill της αλχημίας θα μπορείτε να φτιάξετε αρκετά potions που θα σας λύσουν τα χέρια στο παιχνίδι. Επίσης υπάρχει και το hunting, να συντηρείτε τα όπλα σας, ικανότητα να διγάσετε ένα άλογο και πολλά άλλα. Έχει αρκετό πλούσιο σύστημα RPG και θα θέλετε να τα ξερευνήσετε όλα για να δείτε το τι προσφέρει το καθένα. Υπάρχουν και τα κλασικά stats όπως strength, agility, vitality, το χάρισμα που επηρεάζεται από το πόσο καθαρός είσαι και φυσικά το speech που όπως είπα, αν το έχετε σε ψηλό level δεν θα πολεμήσει κανένα στο παιχνίδι και μπορεί να τερματίσετε. Έχω παίξει αρκετά RPG σε αυτή τη γενιά, από βιασμούς του είδους που πραγματοποιούν με τεράστια επιτυχία τα Assassin's Creed και την τελειότητα το Wasteland, Pillars of Eternity, Divinity και πιο άλλο φυσικά Witcher 3. Το Kingdom Come είναι τόσο πλούσιο παιχνίδι και προσφέρει μια ομή και ρεαλιστική προσέγγιση στο είδος. Γι' αυτό το αγάπησα. Δεν κάνει απλά ένα παιχνίδι εύκολο. Προσέφερε βάθος και όσο ασχολείσαι μαζί του, τόσο να καλύπτεις περισσότερα πράγματα. 500 ώρες να έχετε στο παιχνίδι, δεν θα καταφέρετε να τα δείτε ή να τα κάνετε όλα. Και γι' αυτό γουστάρω στους Τσέχους. Γιατί από το πουθενά μας έδειξαν πώς γίνεται ένα τίμιο και σωστό RPG. Πάρ' το χρόνο σας με το παιχνίδι. Μπορείς τις πρώτες δύο ώρες να πελαγώσετε με όλα αυτά που σου προσφέρει. Όμως όσο θα προχωρήσετε, τόσο θα ερωτευτείτε τους μηχανισμούς του και πολλά παιχνίδια που εισαγωγικά λέγονται RPG θα φαίνονται φτωχά μπροστά του. Όλοι ξέρετε τι λατρεία έχω με τη Rockstar και πόσο έχω γιώσει τα παιχνίδια της. Στο Red Dead 2 είχα 500 ώρες και μάλλον θα κάνω ένα τρίτο playthrough όταν θα πάρω το Series X στο PS5. Πολλοί YouTubers βγήκαν και λέγαν για το πόσο ρεαλιστικό παιχνίδι και ότι κανένα άλλο δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει το Red Dead. Έλεγαν ότι έφερε επανάσταση καθώς αν είσαι βρώμικος σε κοιτάνε άλλοι περίεργα. Θέλω να πω ότι είμαι υπέρ όλων των διθυράβων που έχει δεχτεί το Red Dead, καθώς ο ρεαλισμός του για μένα ήταν το καλύτερο στοιχείο του και ήταν αυτό που με έκανε να το αγαπήσω. Όμως στο Kingdom Come, στο κομμάτι του ρεαλισμού,
το κάνανε 15 φορές καλύτερα. Όμως δυστυχώς δεν ακούστηκε τόσο όσο ακούστηκε το Red Dead. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί εφόσον υπάρχει ένα παιχνίδι που το κάνει καλύτερα, πες και γι' αυτό. Μη λες μόνο για τα 3-4 παιχνίδια που ακούμε όλοι. Και σας το λέω εγώ που το Red Dead το έχω κάνει πλατίνα και μόνο τα τουάζ δεν το έχω βαρέσει. Και γιατί θέλω να πω ότι το Kingdom Come έχει ξεφύγει πάρα μα πάρα πολύ στο ρεαλισμό. Όπως και με τη μάχη, άμα είσαι καθαρός στο παιχνίδι, παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ένα αριστοκράτη αν είσαι μέσα στις λάσπες. Αντιθέτως, οι απλοί χωριανοί δεν έχουν θέμα, όμως και πάλι θα τους κερδίσεις πιο εύκολα αν είσαι προσεγμένος. Στο Red Dead, για παράδειγμα, αν ήσουν βρώμικος, άκουγες μόνο τους NPC να σου λένε τράβα κάνε ένα μπάνιο. Στο Kingdom Come Deliverance, η καθαριότητά σου, για παράδειγμα, επηρεάζει το παιχνίδι. Επίσης, καλό είναι να μην πάτε σε μια πόλη με ματωμένο σπαθί, καθώς ο κόσμος θα τρομάξει και θα σας περάσει για δολοφόνο. Ο ρεαλισμός του παιχνιδιού δεν σταματάει εδώ, καθώς θα πρέπει να κοιμάσαι ή θα πρέπει να φας. Πολλές φορές θα ακούσετε την κοιλιά του χέντρα γουργουρίζει και καλό είναι να προσέχετε το τι τρώτε, γιατί τα φαγητά που έχετε στο inventory σας μετά από λίγες μέρες λήγουν. Όσο για τον ύπνο, όσο πιο ξεκούραστοι είστε, τόσο θα έχετε περισσότερη ενέργεια στη μάχη και δεν θα βλέπετε το χέντρι να υποφέρει. Το Kingdom Come ήταν το πιο ρεαλιστικό παιχνίδι που έπαιξα σε κάθε πτυχή του. Δεν με κούρασε, καθώς ο ρεαλισμός του μου έδωσε μεγαλύτερη πρόκληση, με αποτέλεσμα να προσπαθώ παραπάνω και στην τελική να το αγαπήσω. Από τη μάχη του, το πώς γίνεσαι καλύτερος και φυσικά το πώς ζεις. Άμα αγαπήσατε σε αυτό το κομμάτι το Red Dead, οι Τσέχοι για άλλη μια φορά βάζουν τα γιαγιά σε μεγαλύτερες εταιρείες. Και τους γουστάρω για αυτόν τον λόγο. Γιατί είχαν μπόλικο τσαμπουκά, όρεξη για δουλειά και μεράκι. Κατευθείαν μας έδωσαν ένα παιχνίδι που από την αρχή ως το τέλος ήταν αριστούργημα. Γιατί βλέπω μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε μέσω Kickstarter και να λέει σας παρακαλούμε χρηματοδοτήστε μας για το επόμενο παιχνίδι και κατάφερε τελικά έτσι να το κυκλοφορήσει. Γιατί δεν υπήρχαν από πίσω χορηγοί publishers ώστε να τους βοηθήσουν. Ήταν μόνοι τους και μόνοι τους πραγματικά από την αρχή ως το τέλος, χωρίς καμία βοήθεια, φτιάξαν ένα παιχνίδι. Και εδώ περίπου πρέπει να κλείσω. Ήταν το πιο δύσκολο βίντεο που έχω κάνει στο κανάλι αυτό. Αρχικά έγραψα περίπου 25 σελίδες και προσπάθησα να το μειώσω για να μην σας κουράσει. Αλλά και πάλι νιώθω ότι μίλησα αρκετά λίγο για το πόσο σπουδαίο παιχνίδι είναι. 5 ώρες να άνοιγα μια κάμερα και να μιλούσα συνεχόμενα δεν θα το κάλυπτα. Την Warhorse Studios την αγάπησα. Γιατί έφτιαξαν ένα παιχνίδι όπως το γούσταραν και δεν νοιάστηκαν ώστε να το κάνουν πιο εύκολο, ώστε να αγαπήσει το πιο casual κοινό. Πρόσθεσαν μπόλικες λεπτομέρειες και δεν άφησαν τίποτα στην τύχη του. Ελπίζω να σας έπεισα για το πόσο καλό παιχνίδι είναι. Και αν ασχοληθείτε μαζί του, δώστε του χρόνο και μη σας αποθαρρύνει. Και επιτέλους αυτή τη γενιά πρέπει να πούμε ότι το Kingdom Come ήταν ένα από τα κορυφαία. Καθώς και άλλα παιχνίδια που δυστυχώς δεν έχουν ακουστεί τόσο. Παίζω το Divinity αυτόν τον καιρό και έχω πάθει την πλάκα με τη γραφή του και όταν έψαχνα για καλά παιχνίδια δεν υπήρχε σε καμία λίστα ούτε το Divinity. Και δεν ξέρετε πόσο γούσταρα όταν έβλεπα το Μάκη το Σταμάτη να λένε για τα αγαπημένα σου παιχνίδια στη γενιά και δεν έλεγαν τα κλασικά που λένε όλοι. Δεν σημαίνει τίποτα εάν ένα παιχνίδι έχει τεράστιο marketing από πίσω του ότι θα σ' αρέσει ή αν το γουστάρει και τόσο κόσμος. Ο καθένας έχει μια προσωπικότητα και μπορεί να περάσει καλά με ένα παιχνίδι που δεν έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ ή αν πήρε 800 Game of the Year Awards. Για μένα το Kingdom Come ήταν στα 3 κορυφαία παιχνίδια που έπαιξα και θα είναι για πάντα στα αγαπημένα μου παιχνίδια. Και φτάσαμε στο τέλος του βίντεο και πραγματικά θέλω να πω ότι άμα βλέπετε στο Kickstarter προσπάθειες που αξίζουν να τις στηρίζετε. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν 10 μεγαλοεταιρείες και αυθονότα παιχνίδια να παίζουμε μόνο. Και είμαι σίγουρος ότι αρκετοί έχετε παίξει παιχνίδια που δεν έχουν ακουστεί. Γι' αυτό γράψτε στα σχόλια από κάτω παιχνίδια που γουστάρατε εσείς, περάσετε καλά, τα θεωρείτε τα καλύτερα που έχετε παίξει αυτή τη γενιά, ώστε να βρούμε κι εμείς κανένα άλλο κρυφό διαμαντάκι να παίξουμε. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να μείνατε ως εδώ, πραγματικά ήταν αρκετά μεγάλο το βίντεο. Να πω καλή χρονιά σε όλους και το 2021 να μην έχει καμία σχέση με το 2020. Ως τότε, stay joystick και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, μάγκες!